Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονομική κατάσταση της χώρας απαιτεί εθνική ομοψυχία, κοινωνική συνοχή, άμεσες λύσεις στα μεγάλα διαχρονικά προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης δυστυχώς μέσα σε συνθήκες διαχείρισης κρίσεων. Επειδή προέρχομαι από τον πιο εγκαταλειμμένο και φτωχό νομό της ελληνικής επικράτειας, τον νομό Ιωαννίνων, και την πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περιφέρεια Ηπείρου, αισθάνομαι την ανάγκη να εστιάσω στο ζήτημα της ανάπτυξης που παραμένει το μεγάλο επίδικο της επόμενης μέρας. Μπορούμε όμως να κάνουμε λόγο για ανάπτυξη μέσα σε ασφικτικά δημοσιονομικά πλαίσια και δυσμενείς ρήτρες συμφωνιών? Η απάντησή μου είναι ναι, αρκεί να επανασχεδιάσουμε ανταγωνιστικά τα αναπτυξιακά πρότυπα της χώρας βάσει των εθνικών και περιφερειακών συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία. Να διορθώσουμε χρόνιες παθογένειες, αλλάζοντας νοοτροπίες, παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα. Να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η αντικειμενική διαπίστωση είναι ότι λόγω μη κανονικών συνθήκων στην οικονομία, ο στόχος δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παραγωγικής αναθέρμανσης μπορεί να μην είναι εφικτός. Παρ' όλα αυτά, είμαστε υποχρεωμένοι να διαχειριστούμε μια μεγάλη κρίση με όραμα, ορθολογισμό, συγκρουσιακή λογική, ρεαλιστικούς στόχους και εξωστρέφεια. Ένας από τους στόχους αυτούς και βασικός πυλώνας παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι το αγροτοδιατροφικό παραγωγικό σύστημα που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και την ανάδειξη των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια χώρα με πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία με τις κατάλληλες πολιτικές μπορεί να αναδειχθούν και να αποδώσουν άμεσα. Η ελληνική περιφέρεια θα πρέπει να μπει ξανά σε παραγωγική τροχιά για να αλλάξει η σημερινή δραματική κατάσταση των νεκρών βιομηχανικών ζωνών, των χέρσων χωραφιών και των χρεοκοπημένων συνεταιρισμών. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ότι δεν ευθύνονται οι συνεργατικές ιδέες για την κατάσταση των συνεταιρισμών στη χώρα μας, αλλά η χειραγώγησή τους για πολλά χρόνια από συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα και πολιτικές που αμαυρώσανε και διασύρανε τις αρχές και τις αξίες του συνεργατισμού. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να ξανασυμβούν τα λάθη του παρελθόντος. Η συγκυρία είναι δύσκολη, αλλά η ποιοτική αναβάθμιση και ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Από την επιστήμη της περιφερειακής ανάπτυξης μπορούμε να δανειστούμε πετυχημένα μοντέλα, ιδίως από χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπου η παραγωγή ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων εξασφάλισε δίκαιο και σταθερό εισόδημα στο μικρό παραγωγό, αλλά και δίκαιες και σταθερές τιμές στον καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις του χώρου της κοινωνικής οικονομίας μέσα από το νέο νομικό πλαίσιο μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Ο στόχος της σύνδεσης πρωτογενούς παραγωγής με το τουριστικό προϊόν και τη γαστρονομία της κάθε περιοχής είναι αναγκαίος και εφικτός, αρκεί να ξεπεραστούν νοοτροπίες, χρόνιες παθογένειες και να αποκτηθεί παραγωγική και επιχειρηματική συνείδηση εξωστρέφειας και συνεργειών. Η παραγωγή επώνυμων ποιοτικών προϊόντων και εξαγωγές είναι μονόδρομος. Η ανασυγκρότηση στη νέα βάση των φορέων εξωστρέφειας κρίνεται απαραίτητη, όπως και ο αναβαθμισμένος ρόλος των εμπορικών μας ακολούθων, τόσο στην προσέλκυση επενδύσεων, όσο και στην πρόθεση εξαγωγών, καθώς και οι νέες αγορές στόχοι. Η σημερινή όμως κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι δραματική. Ο αγώνας θα πρέπει να είναι διαρκής και διμέτωπος, τόσο για την επιβίωση και ανασυγκρότηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας στη χώρα μας, όσο και για τη ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ σε συνεργασία με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για την προώθηση από κοινού της μεσογειακής διατροφής και των προϊόντων της. Παράλληλα, είναι επιβεβλημένη η στήριξη των εθνικών μας προϊόντων, φέτα και λάδι, με ειδικές κλαδικές πολιτικές και αναπτυξιακά σχέδια. Δεν μπορεί το 90% του λαδιού μας να πωλείται χήμα σε ανταγωνιστές μας και να βαφτίζεται φέτα κάθε λευκό τυρί, ιδίως μετά τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Προέχει
η προστασία των παραδοσιακών μας προϊόντων, των προϊόντων ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής ένδειξης, ορεινών νησιωτικών και περιοχών Natura. Κλείνοντας, επιστρέψτε μου να κάνω μια αναφορά, γιατί πολλής λόγος γίνεται και για το αγροτικό, στο ξεπούλημα πριν 3 χρόνια της κερδοφόρας και εξαγωγικής γαλακτοβιομηχανίας της Ηπείρου τη Δοδόνη. Ένα ξεπούλημα που οδήγησε σε απόγνωση εκατοντάδες κτηνοτρόφους από όλη την Ήπειρο, διέλυσε τον κτηνοτροφικό ιστό της περιοχής, διατάραξε τη ζώνη γάλακτος και έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο το ΠΟΠ της φέτας στη διεθνή αγορά. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους υπηρώτες κτηνοτρόφους, αλλά και σε όλους την Ελλάδα, χωρίς καμιά ρεβανσιστική διάθεση στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς της βιομηχανίας, να ανοίξουμε το φάκελο του ξεπουλήματος και να μάθουμε όλη την αλήθεια για αυτό το έγκλημα που διαπράχτηκε στην Ήπειρο και σε ολόκληρο το κτηνοτροφικό κόσμο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.